Ασχολούμαστε λοιπόν σήμερα με τις ομάδες, με κάποιες από τις ομάδες της Λακωνίας που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, στον 7ο όμιλο. Πάμε να δούμε όλες τις ομάδες που απαρτίζουν το πρωτάθλημα. Είναι ο Ατρόμητος Χιλιομοδίου, ο Μολαϊκός, η Κορονίδα Κοιλάδας, ο Φίνικας, ο Πάτνικη Θεατικός, τον οποίο και παρουσιάσαμε πριν από λίγο στην εκπομπή, ο Ερμής Μελιγούς, από Ρουφ Παναρκαντικός, Αθλητική Ένωση Ερμιονίδας, Άγιος Ιερόθεος, Αθλητική Ένωση Κηφισιάς, εδώ ξεκινάνε οι ομάδες της Αθήνας, Άρης Κάλλας και Ναύπλιο 2017. Άρης Κάλλας. Λοιπόν, 1931 το έτος ίδρυσης της ομάδας. Είχε μια περιπέτεια και κάπου είχαν ανασταλεί οι δραστηριότητές της με την επανασύσταση του σωματείου. Κατάφερε ο Άρης μέσα σε 3 χρόνια να ανέβει 3 κατηγορίες. Από την Α1 κατηγορία του τοπικού της ΕΠΣ Λακωνίας, ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία και τώρα στην τρίτη εθνική, στην οποία θα συμμετάσχει φέτος. Ο Άρης Κάλλας, ο οποίος δεν είναι παραδοσιακός Άρης, δηλαδή με κιτρινόμαυρα και έμβλημα τον ημίθεο, έχει χρώματα το πράσινο και το λευκό. Όλα αυτά και όλες τις λεπτομέρειες για το τι γίνεται εκεί στην όμορφη σκάλα θα μας δώσει τώρα ο Γιάννης Στάθης, ο οποίος είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου της ομάδας. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Συγχαρητήρια καταρχάς για τη δυνατότητα που δίνετε στις περιφερειακές ομάδες να αναδεικνύουν τη διαδρομή και το έργο τους. Έτσι, και είναι σπουδαίο το έργο, γιατί όπως και να το πάρεις, τρεις ανωδικές πορείες μέσα σε 3 χρόνια, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κατόρθωμα. Ναι, όπως σωστά είπατε, περάσαμε μια περιπέτεια. Η περιπέτεια ξεκίνησε από μια προσπάθεια που είναι δόκιμο να συμβαίνει βεβαίως. Ο Άρης Κάλλας ξεκίνησε από το 1931. Το 2001 έγινε μια προσπάθεια συνένωσης των τοπικών ομάδων ώστε να φτιαχθεί μια πιο ισχυρή ομάδα. Mm-hmm. Δυστυχώς το εγχείρημα πέτυχε. Το 2016-2017 η ομάδα βρέθηκε να μην εκπροσωπείται σε καμία κατηγορία, να μην κατεβαίνει σε καμία κατηγορία. Mm-hmm. Ωστόσο το 2017 έγινε μια προσπάθεια από νέους ανθρώπους της περιοχής, ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα μας, τον τόπο μας, και νομίζω ότι σε 3 χρόνια αυτό που έχουμε πετύχει μπορεί να συνιστά ένα μικρό ποδοσφαιρικό θαύμα. Από την απαξίωση είμαστε στην καθολική αναγνώριση των συντοπιτών μας. Ωραία. Ο φίλος μου ο Γιώργος Κούτουλας που είναι από εκεί βοηθάει καθόλου, ενισχύει? Ο κύριος Κούτουλας είναι προπονητής στο Μολαϊκό την φετινή χρονιά. Παρ' όλα αυτά αποτελεί παλιό παίκτη της ομάδας. Mm-hmm. Προφανώς τον τιμούμε και αναγνωρίζουμε την προσφορά του. Και πάντα μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την ιδιαίτερη πατρίδα του. Αυτό μπορώ να το πω με μεγάλη βεβαιότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τους στόχους της ομάδας φέτος. Είναι δοκιμασία αρκετά δύσκολη, θα έλεγα, και σε οικονομικό επίπεδο. Ναι, σίγουρα. Πάμε να τα δούμε λίγο όλα αυτά. Κοιτάξτε, οι στόχοι μας είναι πολυεπίπεδοι. Εμείς δεν είμαστε μια ομάδα η οποία βάζει στόχο απλά την σημερινή ημέρα και το πώς θα ανταποκριθούμε στο πρωτάθλημα. Προφανώς έχουμε στόχο να φτιάξουμε μια καλή ομάδα, ανταγωνιστική ομάδα. Προφανώς ο στόχος είναι αρχικά η παραμονή στην κατηγορία και ό,τι προκύψει. Αλλά έχουμε πολυεπίπεδους στόχους. Ας πούμε, στόχος μας είναι τα πολλά νέα παιδιά που δώσαμε την ευκαιρία φέτος για πρώτη φορά να δείξουν το ταλέντο τους σε αυτή την κατηγορία, να οριμάσουν ποδοσφαιρικά, να εξελιχθούν και να αποτελέσουν στιλοβάτες ομάδες τα επόμενα χρόνια. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την καθολική εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας στην ομάδα, γιατί αυτή νομίζω ότι χτίζει τα γερά θεμέλια και για την επόμενη μέρα. Ναι, ναι. Έχετε και ένα πολύ ωραίο γήπεδο εκεί, έχω περάσει φυσικά. Ο κόσμος στηρίζει την ομάδα, έρχεται στους αγώνες? Καθολικά. Νομίζω ότι η στήριξη του κόσμου είναι θερμή, εντυπωσιακή, δεν ξέρω πραγματικά τι επίθετο μπορώ να δώσω να το προσδιορίσει. Ξέρετε, αν μου επιτρέπετε, εδώ θέλω να πω κάτι, ότι νομίζω ότι ο Άρης Κάλλας έχει μια ιδιαιτερότητα. Η συνήθις πρακτική αυτών των κατηγοριών είναι οι ομάδες να στηρίζονται στην οικονομική συνδρομή κάποιου ή λίγων ανθρώπων και να έρχεται συμπληρωματικά η βοήθεια του κόσμου. Mm-hmm. Βεβαίως, για να μην παρεξηγηθώ εδώ πέρα, προφανώς ο πρόεδρος της ομάδας, ο Γιώργος Αντριανάκης, η γενική αρχηγή, οι αντιπρόεδροι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεισφέρουν πολύ σημαντικά ποσά. Mm-hmm. Ποσά όχι από το οικονομικό περίσσευμα, αλλά από το οικονομικό υστέρημα, μάλιστα. Mm-hmm. Αλλά ο βασικός χρηματοδότης της ομάδας είναι ο κόσμος μας. Μπράβο. Ο κόσμος ο οποίος αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι σε μια περίοδο στην οποία ακόμα είναι αμφιλεγόμενο το αν θα υπάρχουν, αν θα υπάρχει κόσμο στο γήπεδο, έχουν σχεδόν πουληθεί 200 κάρτες διαρκείας, υπάρχουν πολλοί χορηγοί, δηλαδή η ομάδα στηρίζεται καθολικά. Ναι, ναι. Μα το είδα και στα κοινωνικά δίκτυα αυτό με τις κάρτες διαρκείας. Μου έκανε εντύπωση, γιατί όπως λέτε και εσείς, μέσω πανδημίας ουσιαστικά μας έχει απαγορευτεί να βρισκόμαστε στις εξέδρες κοντά στις αγαπημένες μας ομάδες και πολύ δε περισσότερο
στις τοπικές κοινωνίες και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, εκεί και αν είναι και στοιχίζει δηλαδή, γιατί εκεί οι αθλητές δεν είναι αγωνιζόμενοι για την αμοιβή τους. Εκεί παίζουν για την εξέδρα, παίζουν για τον ξάδερφό τους, για τη φιλενάδα τους, για το φίλο τους, για το συγχωριανό τους που θα έρθει να τους δει. Είναι τελείως διαφορετική νοοτροπία και αυτό, αυτή η αποκοπή από το κομμάτι του σωματείου με την ουσιαστική επικοινωνία που πρέπει να έχει με τον κόσμο λόγω της πανδημίας, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που μακάρι να ξεπεραστεί με το πέρασμα των επόμενων μηνών. Ναι, εδώ εμείς έχουμε κάνει και μια ανακοίνωση σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το δείξουμε τώρα. Φυσικά, φυσικά. Στη συνέχεια της συζήτησής μας, ότι εμείς καταλαβαίνουμε και ότι έχουμε αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι προέκυψε η προστασία της δημόσιας υγείας. Θεωρούμε ωστόσο ότι η ενδεχόμενη απαγόρευση προσέλευσης φιλάθλων στα γήπεδα, εκτός του ότι είναι καταδικαστική συνολικά νομίζω για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, πολύ σωστά λέτε ότι οι περισσότεροι παίχτες είναι μη αμοιβόμενοι, ποιον λόγο έχουν να παίξουν αν δεν τους δει το χωριό τους, ο συντοπίτης τους, ο γείτονάς τους κλπ. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει και λογική βάση όσον αφορά το στόχο περιορισμού της πανδημίας. Και το λέω αυτό γιατί τα γήπεδα είναι ανοιχτοί χώροι, υπαίθριοι χώροι. Είναι μια διέξοδος αναψυχής για τους πολίτες. Περιμένουμε ότι οι πολίτες, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα εκεί πέρα, θα κάνουν τι, τις Κυριακές θα κλειστούν στο σπίτι, ή μήπως απλά θα πάνε και θα κλειστούν σε κλειστές δομές διασκέδασης ή σε καφετέρειες. Και τελικά, ναι, τι είναι πιο ασφαλές. Αλλά πολλές φορές δεν έχει νόημα όλο αυτό. Δηλαδή, άμα το πιάσει από τη μία πλευρά και από την άλλη, αρχίζει και να ρωτιέσαι αν μέσα από συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και ώρες τη μία κολλάς και την άλλη δεν κολλάς. Μέσα από τον συγχρονισμό σε γήπεδα δεν κολλάς, αλλά σε μαγαζιά κολλάς. Δηλαδή, είναι ένα μπέρδεμα η όλη ιστορία. Όχι, εμείς έχουμε κάνει μια παρέμβαση. Με χαρά μας είδαμε την επιστολή που στείλαμε στον πρόεδρο της ΕΠΣ, τον κύριο Καρά, να την κοινοποιεί προς την ΕΠΟ, ναι, όπου προτείνουμε και συγκεκριμένα μέτρα. Ποσόστοση στην είσοδο των φιλάθλων, θερμομέτρηση, μάσκα των φιλάθλων, σαφείς αποστάσεις μεταξύ των καθημένων. Και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο, προφανώς, το γήπεδο θα πάψει να είναι ένας επικίνδυνος χώρος προκειμένου να γίνει η διασπορά του ιού. Τουλάχιστον θα είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνο σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές που θα δώσουμε στον κόσμο, αν του στερήσουμε τη διέξοδο του γηπέδου. Και καλούμε και τις υπόλοιπες ομάδες να συστρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια προκειμένου από κοινό να το διεκδικήσουμε. Ναι, ναι, όχι, θα είναι, είναι καλή ιδέα. Γιατί, για παράδειγμα, όπως βλέπαμε τις εξέδρες να γεμίζουν από κασκόλ και φανέλες των ομάδων, το να βγάλει κάποιος τώρα, έτσι όπως είμαστε σε αυτές τις σύγχρονες εποχές, μία μάσκα που να έχει και το έμβλημα της ομάδας, θα έχει και μία ομοιομορφία, θα είναι και κάτι. Και ο κόσμος βέβαια έχει και συνείδηση, δεν θα είναι και ο ένας πάνω σε τον άλλον, ας πούμε. Νομίζω ότι μπορεί να το διαχειριστεί ο κόσμος. Μακάρι να γίνει κάτι για να μπορέσει να ζήσει και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, γιατί δεν σας κρύβω ότι η μεγάλη ανησυχία νομίζω όλων μας και πολύ περισσότερο η δική σας που ασχολείστε έμπρακτα με την όλη αυτή ιστορία είναι ότι υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για το πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση ή απλά τη βιώνουμε και όπου μας πάει. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι η αίσθηση όλων. Ναι, ναι. Πάμε στις ακαδημίες να δούμε τι γίνεται εκεί με τα πιτσιρίκια σας. Μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάξτε, εμείς φέτος ιδρύσαμε ακαδημίες. Όπως σας είπα, πριν 3 χρόνια δεν υπήρχε καν Άρης Κάλλας, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, φέτος ιδρύσαμε ακαδημίες. Τις έχουμε και εμείς εντελώς δωρεάν. Στόχος μας είναι να ανταμείψουμε την τοπική κοινωνία για την υποστήριξή της και να δώσουμε μια διέξοδο στα νέα παιδιά προς τον οργανωμένο αθλητισμό. Να απαγκεντρωθούν από τα ψηφιακά μέσα, από την εν γέννη ασφυκτική καθημερινότητα την οποία ζουν. Και δόξα τω Θεώ, βλέπουμε μια έτσι συμμετοχή του κόσμου, μια ανταπόκριση. Ευελπιστούμε να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Ωραία, όχι. Εκεί το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τα πιτσιρίκια νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί και οι γονείς απαλλάσσονται από σκοτούρες και άγχη και εσείς έρχεστε σε μια επικοινωνία και τα παιδιά κυρίως μαθαίνουν το κομμάτι της ομαδοποίησης, της συμμετοχής σε ένα σύνολο, σαν είναι για παιδαγωγικό, έτσι, δεν είναι κάτι το... Ασφαλώς. Μα ο αθλητισμός είναι πρώτα πολιτισμός και για παιδαγωγής. Πάμε να δούμε λίγο και την περιοχή, δηλαδή να μιλήσουμε λίγο και για τη Σκάλα, να μας δώσετε κάποια στοιχεία, έτσι, για την περιοχή. Η Σκάλα είναι μια μικρή πόλη 5.000 ανθρώπων. Ως επί το πλείστον στηρίζεται στην Γεωργία. Βρισκόμαστε σε προνομιακή θέση στο νομό. Είμαστε στο κέντρο του νομού γενικά και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι αξίζει κανείς να επισκεφτεί, ειδικά όταν θέλει να δει όλες τις ομορφιές του τόπου μας. Ναι, δεν ξέρω τι περιπτώνω. Όποιος φεύγει, ας πούμε, από τη Σπάρτη για να πάει κάτω στη Μονεμβάσια, περνάει και από τη Σκάλα. Είναι που... Ναι, είμαστε ακριβώς στη μέση μεταξύ Μάνης, Γηθίου, Μάνης μάλλον, Μονεμβασιάς και Σπάρτης. Είναι ο
καταλληλότερος προορισμός προκειμένου κάποιος να έχει σε μικρή ακτίνα πρόσβαση σε, όλα αυτά τα, σε όλες αυτές τις περιοχές. Τώρα σε οικονομικό επίπεδο η ομάδα, εντάξει, στηρίζεται στις ενέργειες των ανθρώπων του χωριού και κάποιων ανθρώπων που βάζουν λίγο περισσότερο το χέρι στη τσέπη, των παραγόντων της ομάδας. Ναι. Θα βγει το κομμάτι, θεωρείται, του μπάτζετ του φετινού που θα είναι υψηλό, υπολογίζω. Έχει ταξίδια στην Αθήνα, έχει διάφορα, έτσι. Εμένα, μάλλον η εκτίμησή μας είναι ότι πρόκειται για μία από τις δυσκολότερες κατηγορίες, καθώς έχει όλα τα έξοδα του επαγγελματικού αθλητισμού. Είναι μετακινήσεις, είναι οι αμοιβές των αθλητών, είναι τα έξοδα διαιτησίας τα οποία είναι πάρα πολύ υψηλά και δεν έχει τα αντίστοιχα έσοδα από τηλεοπτικά συμβόλαια ή από κρατικές χορηγίες. Δεν έχει έσοδα ουσιαστικά. Έσοδα ναι. Δεν έχει. Πέρα από, από τους λίγους που βάζουν το χέρι στην τσέπη για κάποιες τοπικές χορηγίες, τα έσοδα είναι μηδαμινικά. Όχι, με όλα αυτά προσπαθούμε έτσι, με μια προσπάθεια οικονομικού εξορθολογισμού, με ελελογισμένα έξοδα. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας, παίρνουμε έναν προϋπολογισμό συγκεκριμένο. Ασφαλώς σας είπα ότι ο βασικός αιμοδότης μας είναι ο κόσμος, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι τεράστιο πλήγμα για εμάς τελικά να ισχύει η καθολική απαγόρευση φιλάθλων. Ευελπιστώ ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Αλλά ακόμη και αν συμβεί, στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε πάρει όλα τα δέοντα μέτρα προκειμένου να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χρονιά. Ναι. Με μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση κάποιων. Ναι. Αλλά ίσω θα βγει. Λοιπόν, πρεμιέρα με την Αθλητική Ένωση Κηφισιάς, πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα ξεκινάει στις 11. Ωραία, πλησιάζουμε. Ναι. Μετά το πρόγραμμα γίνεται λίγο πιο δύσκολο, εκτός έδρας με το Φίνικα, τρίτη αγωνιστική στο Ναύπλιο. Ναι, κατά τεκμήριο στις πρώτες αγωνιστικές το πρόγραμμά μας δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε τις πιο ισχυρές ομάδες. Εκεί θα φανεί άμα αντέξει η ομάδα δηλαδή και θα κάνει μια καλή πορεία φέτος. Να είστε σίγουροι ότι θα αντέξει. Μακάρι, έχουμε μια αρκετά καλή ομάδα. Έχουμε εμπιστοσύνη στο προπονητικό μας επιτελείο, στον Κώστα τον Οικονόμου, τον Ήλιο τον Καρά. Mm-hmm. Έχουμε εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές μας. Είναι ένα κράμα έμπειρων παιδιών με παραστάσεις από τις μεγαλύτερες κατηγορίες αλλά και νέων παιδιών που έχουν δείξει το ταλέντο τους στα τοπικά πρωταθλήματα. Είμαστε βέβαιοι, αυτό δείχνουν και τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, αυτό δείχνει και η καθημερινή εικόνα που έχουμε τους προπονήσεις της ομάδας, ότι θα έχουμε μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα. Ωραία, μπράβο, το ευχόμαστε να χαρείτε μπάλα, να περάσετε καλά, να χαρεί και ο κόσμος, μακάρι να είναι στις εξέδρες και όλα να πάνε καλά φέτος για τον Άρη Σκάλας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Στάθη. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και εγώ με τη σειρά μου και εμείς με τη σειρά μας, μάλλον σαν Άρη Σκάλας, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε άλλες ομάδες, τον Αστρά Βλαχιώτη, το Μολαγικό, το Πανηγυθιατικό. Να εκπροσωπήσουμε τους Λάκωνες Φιλάθλους και το Λακωνικό Ποδόσφαιρο Άξια. Και ξαναλέω να απευθυνθώ και πάλι στους κατοίκους της περιοχής μας και να πω ότι αξίζει πολύ η προσπάθειά μας. Πολλοί περισσότεροι έχουν ήδη συστατευτεί μαζί μας. Αναμένουμε την υποστήριξη και των υπολείπων να κάνουμε τον Άρη Σκάλας ακόμη πιο δυνατό. Υγεία σε όλο τον κόσμο και σας ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα προβολής. Να είστε καλά. Ο Γιάννης Στάθης, υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Άρη Σκάλας, μια ιστορική ομάδα από το 1931, παρακαλώ.